εικόνα που επικρατεί όσον αφορά τις παραβάσεις του ΚΟΚ δεν είναι αυτή που θα θέλαμε στην πόλη. Δυστυχώς υπάρχει μια νοοτροπία και μια παγιωμένη, θα έλεγα, αντίληψη που σε αυτήν δίνουμε βάρος, στο πώς μπορούμε να αλλάξουμε την νοοτροπία του κόσμου. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν είναι εύκολο να αλλάζει νοοτροπία. Όλες μας οι προσπάθειες είναι συντονισμένες σε αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε, ειδικά τις ημέρες που είναι αργίες και Σαββατοκύριακα, στο κέντρο μεγάλο πρόβλημα με τις παράνομες σταθμεύσεις. Έχει ξεκινήσει η Δημοτική Αστυνομία με βάρδιες που έχει νυχτερινές ώρες κάποιες μέρες την εβδομάδα και προχωράει σε πολύ αυστηρές κυρώσεις, όπως είναι η αφαίρεση πινακίδων. Παράλληλα, προσπαθούμε να έχουμε Δημοτική Αστυνομία, παρουσία της Δημοτικής Αστυνομίας και εκτός των τυχών, και ημερήσιες βάρδιες και απογευματινές βραδινές σε σημεία που γνωρίζουμε ότι δημιουργούν πρόβλημα και δυσκολεύουν την πρόσβαση και του πεζού και του οδηγού. Στόχος μας είναι να κάνουμε πιο εύκολη την πρόσβαση, να κάνουμε τον πεζό να περπατάει πιο εύκολα και τον οδηγό να κινείται με μεγαλύτερη άνεση. Είμαστε συντονισμένοι, έχουμε ένα σχεδιασμό πάνω σε αυτό. Δεν θα το παρατήσουμε, θα το πάμε μέχρι να βελτιωθεί η εικόνα, μέχρι η εικόνα να είναι αυτή που αρμόζει σε μια σύγχρονη πόλη. Ανοίξει η πλατφόρμα του ΑΣΕΠ, οπότε από 7 Μαρτίου μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλει την αίτησή του και τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την πρόσληψη, για την προκήρυξη που είναι στον αέρα για την πρόσληψη 1.213 δημοτικών αστυνομικών, από τους οποίους 30 θα πάρει ο Δήμος Ηρακλείου και θα τους εντάξει στο δυναμικό της η Δημοτική Αστυνομία. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι μια ιστορία, βέβαια, μια διαδικασία που είναι λίγο χρονοβόρα. Θα είμαστε ευχαριστημένοι αν τέλος του έτους θα τους έχουμε εντάξει στο δυναμικό της Δημοτικής Αστυνομίας. Περιμένουμε 30 δημοτικούς αστυνομικούς. Θα είναι 30 νέοι δημοτικοί αστυνομικοί που θα είναι για να επιχειρούν. Δεν θα είναι διοικητικό προσωπικό, θα είναι μόνο δημοτικοί αστυνομικοί. Έχουμε ανάγκη, άλλωστε, να θυμίσω ότι όταν έκλεισε η Δημοτική Αστυνομία το 2013, η Δημοτική Αστυνομία Ηρακλείου αριθμούσε 75 δημοτικούς αστυνομικούς. Όταν ξαναέγινε η επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας, ξεκίνησε με 18. Άρα καταλαβαίνει κανείς πόσο αναγκαία είναι αυτή η στελέχωση και πόσο πολύ θα βοηθήσει στον σχεδιασμό και τον μακροπρόθεσμο αλλά και τον βραχυπρόθεσμο που έχουμε μπροστά μας για να δούμε πώς θα βελτιώσουμε την εικόνα.